Τώρα λοιπόν που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, που αρχίζουμε τις τελευταίες μέρες και μιλάμε για κακοποιητικές συμπεριφορές και ίσως παραβατικές σε ακραίο βαθμό σε κάποιες δομές και ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα, όχι όλοι, κάποιοι γνωρίζουν, κάποιοι ξέρουν, κάποιοι έχουν υποστεί. Είναι μεγάλη επιθυμία μου και μεγάλη ανάγκη να ανοίξω όσο μπορώ περισσότερο αυτό το κεφάλαιο. Είναι κάτι που από τις πρώτες φορές που έμαθα τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, είπα ότι αν θέλω να κάνω κάτι και αν θέλω να προσφέρω κάτι, είναι να ολοκληρώσω αυτό το έργο και μόνο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν είμαι αρμόδιος, δεν είμαι υπεύθυνος σε αυτό. Μιλάω μόνο σαν ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι λίγο παραπάνω αναγνωρίσιμος και να έχει μια σχέση με μια εθελοντική ομάδα και με μια αστική μη κερδοσκοπική μέχρι εκεί. Δεν παίρνω τη θέση κανενός και ούτε υπόσχομαι ότι μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Όμως, επειδή θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ και να κάνω έστω το μικρότερο, μεγαλύτερο δυνατό που μπορώ, ζητώντας καταρχήν την εμπιστοσύνη σας σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία, όχι ρουφιανιά, οποιαδήποτε πληροφορία σοβαρή, όποιος έχει υποστεί κάτι, όποιος έχει την ανάγκη να μιλήσει, όποιος έχει πληροφορίες, τις οποίες όμως μπορεί να τις τεκμηριώσει και να τις υποστηρίξει όταν και αν χρειαστεί, θα ήθελα να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου. Μπορώ να παρέχω δικηγόρο, αν αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, και άλλες και άλλες δυνατότητες, αν χρειάζεται κάποια ψυχολογική υποστήριξη ή οτιδήποτε χρειαστεί μέχρι να φτάσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας. Θα ήθελα, αν μπορούμε, να ανοίξουμε όλο αυτό το τεράστιο κεφάλαιο και να το φτάσουμε μέχρι τέλους. Δεν θα το κάνουμε εμείς. Θα βοηθήσουμε αυτούς που πρέπει να το κάνουν. Δεν ξέρω αν θα έχει επιτυχία αυτό το εγχείρημα, αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα. Όποιος λοιπόν από εσάς θέλει να βοηθήσει σε αυτό, έχει κάτι να πει, έχει την ανάγκη να ξεκινήσουμε μαζί και να στηρίξουμε ένας τον άλλον, για να μιλήσουμε και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους όπως πρέπει, για όλες τις δομές, όσο μεγάλες και να είναι, όσο γνωστές και όσο και αν στηρίζονται από συμφέροντα ή οι κυβερνήσεις, σας παρακαλώ στείλτε μου ένα μήνυμα στο inbox μόνο με το όνομα και το τηλέφωνο, τίποτε άλλο, και θα έρθω εγώ σε επικοινωνία μαζί σας και τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε μόνο διαζώσεις. Μόνο από κοντά δηλαδή. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να έχουμε το θάρρος και το σθένος σαν κοινωνία να φτάσουμε μέχρι τέλους αυτή την ιστορία που όλοι τώρα κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και ότι κάτι συμβαίνει, αλλά μπορεί και να μην είναι και τίποτα.